Εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια η υγειονομική τα σωματεία μας, οι ενώσεις των γιατρών, είμαστε στην πρώτη γραμμή και πριν την πανδημία και διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Ζητούμε να αυξηθούν τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ζητούμε να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να λειτουργούν σε 24 ώρες βάση τα κέντρα υγείας. Αιτήματα τα οποία σε αυτή τη φάση που περνάμε της πανδημίας νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν εκτίμα των εργαζομένων, των συνδικάτων και να παλέψουμε μαζί ενάντια σε αυτούς που μας θέλουν αναλώσιμους και στην πρώτη γραμμή. Ενώνουμε τη φωνή μας και είμαστε εδώ γιατί δεν μπορεί η ατομική ευθύνη να κρύψει τις πραγματικές αιτίες και τους υπεύθυνους για όλη αυτή την κατάσταση, για το γεγονός ότι είναι ανοχήρωτη η ζωή του λαού απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν εκφράζεται. Στο νοσοκομείο μας δεν έχουν αυξηθεί τα κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας. Το ΤΕΠ είναι υποστελεχωμένο και οι παθολογικές κλινικές επίσης. Αυτές δηλαδή που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Να χαιρετήσουμε τους γιατρούς στην υπεράνθρωπη προσπάθειά τους που δίνουν σε μια υγεία που είναι πετσοκομμένη. Σε μια υγεία δημόσια η οποία έχει τεράστιες καινές θέσεις. Εδώ είσαστε και δίνετε τη μάχη, αλλά πρέπει και εσείς και όλη η εργατική τάξη, η συνταξιού και όλος ο λαός να διεκδικήσουμε, να καλυφθούν οι καινές θέσεις και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και σε όλο το προσωπικό, σε όλη τη χώρα. Η μάχη για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι συγκεκριμένες οι υπογραφές και οι ευθύνες αυτών που πανηγύριζαν για τη διάλυσή του, πρέπει τώρα να δυναμώσει αν ένα συμπέρασμα βγαίνει από τις εικόνες των χιλιάδων νεκρών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι ότι αυτό το σύστημα που θεωρεί τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων κόστος έχει σαπίσει. Δεν μπορεί να βάζουμε στη ζυγαριά του κόστους και του ωφέλους όπως επιτάσσουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υγεία του λαού. Πρέπει σήμερα να δυναμώσει η φωνή όλων όσων διεκδικούν την πραγματική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας με τις προσλήψεις όλου του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πραγματικά αναγκαίο και επίκαιρο σήμερα. Μπορούμε το 2020 να μην κάνουμε εκπτώσεις σε τέτοια βασικά ζητήματα. Συμπορευόμαστε, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους μέσα στα νοσοκομεία, ενώνουμε τη φωνή μας για να ακουστεί πιο δυνατά τα δίκαια, να ακουστούν πιο δυνατά τα δίκαια αιτήματα, τα αιτήματα για να καλυφθούν τώρα όλες οι ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, να επιταχθεί η ιδιωτική υγεία ως ελάχιστα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή και η διεκδίκηση και για το σήμερα και για το αύριο και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που παίζουν τη ζωή μας κορώνα γράμματα και έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση το δημόσιο σύστημα υγείας. Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζομένους στα νοσοκομεία που δίνουν ακόμα και με λειψά όπλα, με αυταπάρνηση αυτή τη μάχη. Θα είμαστε μπροστά, μένουμε δυνατοί, θα μείνουμε όρθιοι, γιατί έχουμε μεγάλες μάχες να δώσουμε και για την επόμενη μέρα. Ίδια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στα νοσοκομεία, ίδια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Και τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε, να δυναμώσουμε τη φωνή μας και για τώρα και για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε πραγματικά ο λαός μας να μείνει όρθιος, πραγματικά να έχει περισσότερη δύναμη να διεκδικήσει με βάση τις ανάγκες που έχει. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ότι όλα κόβονται και ράβονται στο μέτρο του κόστους και του κέρδους κάποιων λίγων. Για μας μπροστά είναι οι δικές μας ανάγκες.
Και σε αυτή την πορεία, σε αυτό τον προσανατολισμό, πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί και τώρα και την επόμενη μέρα.